Γεια σας, παιδιά. Γεια σου. Σας φτιάξαμε κοτοπουλάκι με ψητά λαχανικά βαλσάμικο και μια υπέροχη σόζ με φέτα και φλωρίνης. Καλή σας όρεξη. Ευχαριστούμε. Για πες μου τώρα. Τίποτα, πιστεύω τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Όχι, εδώ είναι επικίνδυνο, ε. Έχει αίμα. Πολύ αίμα, ναι. Μέσα, καλά, μέσα μπορεί να ψήμερα, αλλά μην φάσετε την πέρια εποχή. Όχι. Η φτερούγα έχει γίνει. Η φτερούγα είναι τέλεια. Γιατί βάλατε μετά. Όλα είναι τέλεια. Εντάξει, δεν προλαβαίναμε τώρα. Δοκιμάζω να φτιάξω τη σόζ και αυτό. Να δω λίγο τα λαχανικά. Α, δεν είναι ωραία. Και με αυτό ταιριάζει πολύ, να ξέρει. Εσύ δεν δοκίμασε σόζ. Αυτή η σόζ είναι αγαπημένη μου και την τρώω συνέχεια. Μου αρέσει. Τη συγκεκριμένη τη δοκίμασε. Τη συγκεκριμένη όχι, γιατί δεν πρόλαβα. Θα τη δοκιμάσω. Τυχερή. Ήθελα λίγο ψήσιμο παραπάνω. Λίγο όμω. Αλλά όντω μερικοί τα τρώνε και έτσι είναι πολύ. Άψε, μελιτζάνα γίνει πολύ ωραία. Τα λαχανικούλια λες τρώγονται και όμα. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή έχουν το βαλσάμικο πάνω, ο συνδυασμός των τριών είναι το απόλυτο στο στόμα. Είναι ένα επικίνδυνο πιάτο στο κύριο υλικό. Εντάξει. Με καλή μελιτζάνα και τέτοια. Ναι, ωραία. Εντάξει, εμείς έχουμε αρκετές αστοχίες. Άλλες φορές λέγαμε ότι ήταν τα πιάτα σε καλό επίπεδο και κέρδιζες στη λεπτομέρεια το καλύτερο. Τώρα νομίζω μιλάμε για δύο κακά πιάτα που θα κερδίσει το λιγότερο κακό. Για να δούμε τι θα μας πει για το πιάτο αυτό, ο Έκτορας Μποτρίνη. Μπούτια και φτερούγες κοτόπουλο με καυτερή σος και λαχανικά. Το κοτόπουλο τηγανιτό είναι ένα πολύ λιγούρικο πιάτο. Είναι φοβερό αν ξέρεις να το κάνεις. Στο μισό πανάρισμα δεν υπάρχει αυγό. Έγινε πρόχειρα και γρήγορα. Η φτερούγα είναι τελείως ομοί. Έχει καεί από τη μία, ομοί από την άλλη. Άρα αυτό το βγάλουμε άκυρο. Λοιπόν, πάμε στη σάλτσα. Η σάλτσα φαίνεται αρκετά καλή, έχει πολύ καλό σώμα, αλλά έχει αρχίσει και κόβει. Και υπερβολικό σκόρδο. Νομίζω ότι τρώγω σκορδαλιά. Μισή σκελίδα σκόρδο είναι αρκετή. Πάμε στα λαχανικά. Δούλεψαν πολύ δύσκολη συνταγή, γιατί χρησιμοποίησαν φούρνο, χρησιμοποίησαν τη σος, έκαναν λάθος το κοτόπουλο, το έβαλαν ολόκληρο. Έβαλα μετά τις φτερούγες, δηλαδή πολύ δύσκολο πιάτο. Θα το φάμε με το χέρι γιατί... Τουλάχιστον τα λαχανικά είναι αξιοπρεπέστατα. Θα μπορούσα να μην βάλουν τον μπαλσάμικο, δεν υπάρχει λόγο στην κρέμα. Λίγο ξυδάκι είναι αρκετό, αλλά την πιπέρι. Από όλο λοιπόν σώζονται τα λαχανικά και ίσως σε όποιον αρέσει το σκόρδο η σάλτσα από μπαλσάμικο, μαγιονέζα και ό,τι άλλο έβαλαν μέσα. Σε γενικές γραμμές ένα πάρα πολύ μέτριο πιάτο. Το κοτόπουλο δεν μπορώ να το δοκιμάσω γιατί είναι ομό. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να είναι καν μέσα στο πιάτο. Οι παλιοί λέγανε ότι τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Εγώ λέω και ότι μια λερωμένη ποδιά δεν κάνει το μάγειρα.